κρατεί ο Ροδάκινος σε δύο ενότητες. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα την πρώτη. Τώρα η δεύτερη, πώς το σκεφτήκατε και δύο κουβέντες έτσι για αυτό το θέσμο πλέον. Σε δύο ενότητες, γιατί υπήρξε ένα σοβαρό ενδιαφέρον από αρκετούς συνδιοργανωτές να παρουσιάσουν εκδηλώσεις. Δεν γινόταν να τα συμψηφίσουμε όλα. Την κάναμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε κάποιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Τώρα έχουμε τη δεύτερη, που είναι αυτό που θυμάστε από τις προηγούμενες ενότητες, με έναν εμπλουτισμό εκδηλώσεων για νέους στο Φαράγγι του Σκεπασμένου και σε ένα πάρκο δίπλα από το στάδιο. Δραστηριότητες για παιδιά στην παιδική χαρά, συν μια έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας, συν μια άλλη έκθεση από από φυτά των Πιερίων, φωτογραφίες, συγγνώμη, φυτά των Πιερίων, και κάποιες άλλες δραστηριότητες από μοτοσυκλιστικό όμιλο Βελβεντού, από τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού, και βέβαια μια σειρά εκδηλώσεων ψυχαγωγικών, τόσο προσφορά του Δήμου, όσο και με πρωτοβουλία των καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας του Βελβεντού. Όλοι οι Βελβεντό του Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε και πολλούς ετεροδημότες, πολλούς ομογενείς, που είναι και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του Βελβεντού, εκτός Βελβεντού, στο εξωτερικό, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και πάρα πολλούς επισκέπτες.